Λοιπόν, πάμε διαχείριση του μενού μας. Τώρα, επειδή είναι μαύρο, ξέρουμε ότι είναι δεδομένα. Άρα, τι θέλω εγώ τώρα. Θέλω να δω πρώτα απ' όλα τι μου δείχνει εδώ πέρα το πρόγραμμα. Μου δείχνει όλα τα μενού μου, κάποια φίλτρα και κατάσταση. Άμα θέλω να δω τα ενεργοποιημένα μενού, πατάω ενεργοποιημένα και μου δείχνει μόνο αυτά τα οποία είναι ενεργοποιημένα. Βλέπετε εδώ, είναι αυτά. Θέλω να απενεργοποιήσω κάτι. Πατάω κλικ στο αντίστοιχο πεδίο, του λέω απενεργοποίηση. Θέλω τα δύο απενεργοποιημένα. Πατάω αρχική για να μου κάνει refresh η σελίδα μου και έχει φύγει. Θέλω να βάλω κάτω το προφίλ για παράδειγμα ένα καινούριο μενού. Πάω πάλι στη διαχείρισή μου του μενού, το μαύρο που είπαμε. Εντάξει, και πατάω νέο, αφού είναι νέο δεν το έχω μέσα. Πατάω ένα τεστ. Δεν έχει σημασία το alias, μπορεί να το γράψετε αν θέλετε. Του λέω ότι είναι κάτω από το προφίλ, σε ποια σειρά πρώτο ας πούμε, και αποθήκευση. Άρα εγώ μέσα σε χρονικό διάστημα δευτερολέπτων έφτιαξα ένα τεστ. Θέλω να γράψω κάτι μέσα στο τεστ. Πατάω πάνω στο τεστ, έτσι, μου βγάζει το μολυβάκι, το επιλέγω, γράφω το περιεχόμενό μου, ό,τι και αν είναι αυτό, και τον τίτλο μου και αποθηκεύω. Το περιεχόμενό μου θα μπορούσε να έχει και κείμενο και οτιδήποτε θέλω. Πάμε όμως στο διατάφτα. Διαχείριση μενού, φίλτρα, απενεργοποιώ, όλα, δείξτε μου όλα. Ψάχνω κάτι γρήγορο, τεστ. Μπορώ να έχω πάνω τη λέξη κλειδί, τεστ. Να μου φέρει μόνο το τεστ, γιατί κάποια στιγμή μπορώ να έχω μέσα 500 μενού. Οπότε γρήγορα να βρίσκω αυτό που θέλω και να διαχειρίζομαι. Αυτή λοιπόν η διαχείριση εδώ αφορά το μενού, όχι το περιεχόμενο, το μενού. Πώς χτίζω εδώ πάνω τη δομή μου. Για το περιεχόμενο, πατάω μέσα στο περιεχόμενο, μέσα, πάνω στο μενού και επεξεργάζομαι το περιεχόμενο του. Έχω έναν editor, στον οποίο μπορώ να βάλω και εικόνες, μπορώ να βάλω και πίνακες, μπορώ να βάλω ό,τι θέλω. Link να πηγαίνουν. Μια εικόνα, ας πούμε, πατάω το αντίστοιχο εικονίδιο, να σας το ξαναδείξω. Εδώ έχει ένα εικονίδιο, Insert Edit Image. Άμα την έχω εδώ, OK. Μου λένε 413 pixel, πάντα αλλάζω διάσταση σε μικρότερη εγώ. Του λέω να είναι στοιχισμένη στα αριστερά σχέση με το κείμενο. Εντάξει, οπότε εγώ τώρα να γράφω κείμενο, θα μπορώ να γράφω δεξιά του. Εντάξει. Άρα εγώ τώρα να αποθηκεύσω, έχω φτιάξει το κειμενάκι μου. Ευχαριστώ.